Και συνεχίζουμε. Δηλαδή, θέλω να είστε βέβαιοι και σας το λέω εγώ, κατά 90... να μην πω τώρα 99, να πω κατά και φανώ ότι είμαι... ας πούμε ότι τα ισοπεδώνω όλα, κατά, δεν θα πω κατά 99%, αλλά για του χρόνου θέλω να πω κατά 98% ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου. Καταλάβατε τώρα γιατί σας μιλάω. Εμπρός. Ναι. Τάκη, είμαι ο Ευμένιος, ο εξάδελφος του Ευλάλιου, που σε έχει πάρει και τη Δευτέρα. Μπράβο ρε φίλε μου. Του τι είπες... κάνεις, τα θερμά μου συγχαρητήρια για την ομάδα μας, τον Ολυμπιακό μας, να την σε... μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ευχαριστώ ρε φίλε, να σε καλά. Του είπες χαιρετίσματα του ξάδελφου. Βεβαίως, Τάκη μου, του είπα και τους χαιρετισμούς μου και οφείλω να σου πω ότι ο ίδιος με κατσάδιασε, Τάκη μου, με? Διότι δεν είχα καλή απόδοση την προηγούμενη φορά στον ήχο πλάγιον Β' που είπα. Α, στον ήχο πλάγιο? Ήχος πλάγιος Β' είναι ο ήχος που λέμε κατά την Πεντηκοστή. Α, ο πλάγιος Β'. Επ' αυτού, φίλτατε Παναγιώτη, θα ήθελα να, έτσι, να ευθυμίσουμε λίγο με ένα νέο άσμα που έχω συνθέσει. Έτσι, θα γιατί είναι πλάγιο Β, θα είναι και αυτό πλάγιο Β. Είναι απολυτίκιο, είναι απολυτίκιο. Το οποίο θα το πω αν έχεις και εσύ την ευγενή καλοσύνη να με αφήσεις. Και να με θαυμάσει και ο εξάδελφός μου Ευλάλιος. Ναι, για να μην σου βάλει χέρι, πες το καλά. Θες να πας... αντί για πλάγιο, να πας στο ίσιο, το... πώς το... Τάκη μου, θα προσπαθήσω, βέβαια, ναι. Το ταλέντο του Ευλάλιου δεν συγκρίνεται με το δικό μου. Mm. Το Ευλάλιος είναι έτη φωτός μπροστά, έτσι, αλλά το ακούω κάθε πρωί, δηλαδή, που μπράβο, σηκώνεται φίλε, και μετά τις... Χαίρομαι που ο Ευλάλιος έχει ένα τέτοιο ανιψίο, μπράβο, που τον ακούει. Οπότε, άστα πλάγια... Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη μου. Άστα πλάγια και πήγαινε... Στα ίσια που λέμε, του γρου. Μάλιστα. Να σε ειδοποιήσω μόνον ότι είναι απολυτίκιον. Δεν πρόκειται περί τραγουδίων ή ήχου πλαγίου. Είναι απολυτίκιον. Α, δηλαδή αυτό το ακούμε ας πούμε σε... Είναι ίσιος ο ήχος και μονοκόμματος. Θα καταλάβεις αυτό αμέσως. Αυτό μου αρέσει. Ίσιος ο ήχος και ο μονοκόμματος. Εγώ έτσι είμαι. Ίσιος και μονοκόμματος. Αυτό. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάω Τάκη μου και εύχομαι να ευαρέσκεστε σε όλον τον κόσμο και να έχω και καλή λαλιά σαν του ξαδέλφου μου του Ευλάλιου. Φίλε, η λαλιά σου, να ακούσω τη λαλιά σου και πάμε. Ναι. Ευλογητός η Ολυμπιακός Θεός ημών, ο Πανσοφός τους αρείς αναδείξας, καταπέμψαν βαφτείς τις ομάδες των Άγιων και των διαυτών την οικουμένης αγινεύσας. Ολυμπιακέ δόξα σοι. Η γέννησή σου, Ολυμπιακέ Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε τον κόσμο τον φως του της γνώσεως. Εν αυτή γάρ ο ίδις άστρης λατρεύοντες, από αστέρωσε διδάσκοντο, συ προσκυνήν των ήλιων της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Και σε γινώσκην εξύψους και ανατολήν, Κύριε δόξα σοι. Αυτό, Τάκη μου, νομίζω, για εμάς τους Ολυμπιακούς, ότι είσαι πολύ κοντά στο θείο σου μετά από αυτό το άσμα με το απολυτίκιο αυτό το είπες. Ευχαριστώ πολύ Τάκη μου, σε ευχαριστώ διότι ο Ευλάλιος μου έχει πάρει τα μυαλά μου έχει πάρει. Ναι, ναι, τον ακούω κάθε πρωί και δεν υπάρχει, δεν μπορώ να τον πιάσω. Ο ναι, Ευμένιος, μπάζα, δηλαδή, μπάζα, λέω, ο Ευμένιος γιατί να μην είναι σαν τον Ευλάλιο. Ναι, όχι, δυστυχώς, φίλε μου, εγώ που είναι να στείλω να υπογράψω, σου βάζω δηλαδή... όχι 10, αλλά ούτε και 9. 8. Θα προσπαθώ πάντα για το καλύτερο και για τον Ολυμπιακό μας, Τάκη μου. Φίλε, να σου πω, μπορείς να μου κάνεις μόνο την αρχή θέλω, που δεν την έπιασα. Μόνο την αρχή πες μου, αν μπορείς. Την αρχή από το απολυτίκιο μου. Ναι. Μάλιστα, βεβαίως. Ολυμπιακός ο Θεός ημών, ο Πανσοφός τους αλείς, αναδείξας καταπέμψα μ' αυτής.
Τάκη. Καλό βράδυ, Τάκη μου. Εντάξει, απλά ήταν λίγο, ξέρεις, ήταν πολύ συγκινητικό, γι' αυτό σηκώθηκα και όχι. Να είσαι καλά, ο Θεός να σου δίνει δύναμη, να μοιάσει το Θεός. Και σε όλους τους Ολυμπιακούς μας. Ναι, ρε φίλε μου. Με εντυπωσίασε. Καλό βράδυ, Τάκη. Καλό βράδυ να έχεις. Καλή κατάνοιξη. Καλή, πώς το λέμε, μωρέ. Με έχετε μπερδέψει. Όχι, ήταν εντυπωσιακό σήμερα ο Ανιψιός. Απλά θα πω κι εγώ, Θεέ μου, σώσε μας. Εμπρός. Δηλαδή, καλύτερα να ακούω τέτοια, γι' αυτό λέω Θεέ μου, σώσε μας, παρά να ακούω τους άλλους, τον Αγκούρι, τον Παστίτσιο, τον Πεπόνι, έτσι. Κάτι να ακούω τέτοια. Και το ίσιο, πόσο είπες, άστα τα πλάγια, τα βήτα. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Ο Πάνος Κιάμος είναι. Ο Πάνος Κιάμος. Καλό βράδυ, φίλε μου. Πήγαινε βρες στο Καζαντζίδη. Ή το Μητροπάνο, ξέρω. Ποιος αρέσει, τέλος πάντων, πήγαινε, βάλει ένα CD, να ακούσεις αυτούς τους τραγουδιστές, γιατί έχουν φύγει από τη ζωή. Οπότε, σαν Κιάμος που είσαι και ΑΕΚΤΖΙΣ, άκου τον Καζαντζίδη να... που λέει ένα τραγούδι, ας πούμε, του Καζαντζίδη, αλλά να το πω πιο μετά, εμπρός. Για να το ακολουθήσεις, να είσαι. Ναι. Ναι. Γαμόπεδα. Τι είπες, ρε. Παιδιά, μετά από τον ανιψιό του Ευδάλιου, θέλω να είμαστε σήμερα λίγο και... Να, εγώ δεν θέλω από εδώ και πέρα να... Ξέρεις, όταν ακούσα τέτοια λόγια έτσι της Εκκλησίας και αυτά, όσο να είναι, συγκινείσαι, επηρεάζεσαι προς το καλό και θέλω και εσείς όλοι οι Έλληνες να είστε προς το καλό και εμείς ακόμα καλύτερα οι Ολυμπιακοί που πάμε για το 47ο. Εμπρός. Ναι. Η αρχή μου κάνει πάντως...